θα είναι η απόψινή εκπομπή αφιερωμένη στην μνήμη του ήρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα και αναμένουμε από την ελληνική πολιτεία την επίσημη αναγνώριση του Κωνσταντίνου ως ήρωα αλλά και την άμεση λήψη αποφάσεων για την δίκαιη επίλυση του βορειοπηρετικού ζητήματος. Η θυσία του αδερφού μας και ενθομάρτυρα Κωνσταντίνου Κατσίφα θα αλλάξει άραγε το ρου της ιστορίας του ζητήματος. Ο Κωνσταντίνος δεν έχασε τα λογικά του, αλλά υπερεύει του εαυτού του. Αγάπησε την πατρίδα του περισσότερο από την ζωή του. Όταν κατάλαβε πως έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε, άλλο δεν έμενε, παρά να δωρήσει την ίδια του την ύπαρξή του. Η αποστολή του τερματίστηκε στην πιο ένδοξη ημέρα της Ελλάδας, την 28η Οκτωβρίου. Αιωνία η μνήμη σου, αδερφέ μας. Τα βάσανα είναι ακόμη πολλά. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Προσεύχεστε. Ενεργείτε και υπομένετε στερεά, έως ότου να κλείσει αυτή η πληγή του πλατάνου. Το χωριό σας θα είναι σκλαβωμένο και δυστυχισμένο. Προφητεία Αγίου Κοσμά Αιτωλού. Συλλογή νούμερο 10. Αυγουστίνου Καντιώτη. Ο Άγιος Κοσμάς μπορεί να δίνει ελπίδες για το ποθούμενο. Όμως προετοίμαζε ψυχικά και για τις δυσκολίες, για τα βάσανα. Σε μια άλλη περίπτωση, είπε στους ακροατές του, «Με δυσκολία θα έρθει». Αυτή η προφητεία έχει εσωτερική σχέση με την προφητεία 10 του Αυγουστίνου Καντιώτη, που μιλάει για πολλά βάσανα. Δεν έχει σημασία αν την εξεφώνησε σε κάποια άλλη περιοχή της υπόδουλης χώρας. Αν ρίξουμε μια ματιά μόνον στην ελληνική ιστορία, θα δούμε πόσο δίκιο έχει ο Άγιος Κοσμάς, προμηνύοντας θλίψεις, βάσανα και σε άλλες προφητείες αίμα, σκοτωμούς κτλ. Προκειμένου να ανατιναχτεί ο τουρκικός ζυγός. Πράγματι, το ποθούμενο ήρθε με δυσκολία. Δυστυχώς, εμείς οι νεοέλληνες ξεχάσαμε πως το έθνος μας έγινε ελεύθερο μετά από 400 με 460 χρόνια σκλαβιάς. Πάψαμε να μελετάμε ιστορία. Οι εθνικές εορτές έχουν μεγάλη σημασία για την αναμόχλευση της ιστορικής πραγματικότητας. Είναι απόδοση χρέους στις θυσίες. Στον εθνικό μας ύμνο ακριβώς σημειώνεται το νόημα της προφητείας 16 Αυγουστίνου Καντιώτη. Άργε να'ρθει εκείνη η μέρα. Στις προφητείες τις σχετικές με το ποθούμενο, μελετώντας έστω μόνο τα περιληπτικά στοιχεία που προσφέρονται στην παρούσα μελέτη, κατανοούμε καλά πόσα βάσανα πέρασαν οι Έλληνες για να αποτινάξουν το ζυγό και ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη επιχείρηση. Ήρθε με δυσκολία. Αυτά τα βάσανα του Ραγιά διαπερνούσαν την ψυχή του Αγίου Κοσμά και αυτά τον έκαναν να βγει έξω από το Άγιο Όρος για να στηρίξει στην πίστη τους Ραγιάδες που λιποψυχούσαν και εξισλαμίζονταν, για να τους βοηθήσει να αντέξουν στις συμφορές και να σταθεί κοντά τους ψυχικά μέχρι και το μαρτύριό του. Βέβαια, γύρισε όλη την Ελλάδα, αλλά είναι αναντήρητο ότι είχε ιδιαίτερη συμπάθεια στην Ήπειρο και προσπαθούσε να την στηρίξει. Εξάλλου έβλεπε ο Άγιος πως σε αυτά τα μέρη οι Έλληνες θα περνούσαν τα περισσότερα βάσανα, όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον και κυρίως ένεκα γυτνιάσεως με τους Τουρκαλβανούς που ήταν πιο άγριοι και μαχητικοί και οδηγήθηκαν σε φρικαλαιότητες βασανίζοντας τους Χριστιανούς περισσότερο από τους Τούρκους, όπως τότε με την Ορλοφική Επανάσταση, όταν οι Τούρκοι τους έστειλαν στην Πελοπόννησο για να την καταστήλουν. Τα τσαραπλανά, βορειότερα από τα Γιάννενα και πιο κοντά στα σύνορα αυτά, δοκίμασαν τις δύσκολες εθνικές καταστάσεις και πράγματι, όπως το προείπε ο Άγιος Κοσμάς, υπέφεραν πολύ. Τους νουθετούσαν να προσεύχονται, ώστε να αντέχουν δια της προσευχής στα βάσανα, για να μπορούν να υπομένουν. Είναι χαρακτηριστικό πώς τους είπε να ενεργούν. Δεν τους είπε να περιμένουν μυρολατρικά την υπόδουλη και άπελπη ζωή τους. Ποια όμως θα μπορούσε να είναι
αυτή η ενέργεια, βυθίζοντας το προφητικό του μάτι στο μέλλον, ο Άγιος Κοσμάς ήξερε τις εξεγέρσεις της Ηπείρου, καθώς θα ανέβαινε η απελευθέρωση προς την Ήπειρο, την οποία έφερνε μαζί του ο ελληνικός στρατός που ορμούσε προς βοράν, ελευθερώνοντας τα ελληνικά εδάφη από τον ζυγό. Επομένως, οθούσε τους τσαραπλανιώτες να ενεργούν και αυτοί για την απελευθέρωσή τους, όταν θα αρχίσει το αέρ της ελευθερίας να ζωογονεί την Ήπειρο. Δεν αρκέστηκε όμως να τους πει μόνο για βάσανα και για υπομονή. Σαν φιλόστοργος πατέρας, τους γλύκανε την ψυχή με την ελπίδα της απελευθερώσεως. Τον ρωτούσαν οι τσαραπλανιώτες. Τους απάντησε δίνοντάς τους ένα παράξενο σημάδι για τον χρόνο της αποτινάξεως της σκλαβιάς. Μπροστά του ήταν ένας πλάτανος που είχε μια μεγάλη σχισμή. Τους έδειξε τη σχισμή και τους είπε: «Εσότου να κλείσει αυτή η πληγή του πλάτανου, το χωριό σας θα είναι σκλαβωμένο και δυστυχισμένο». Έπρεπε λοιπόν να πηγαίνουν να κοιτάζουν τον πλάτανο που είχε αυτήν την πληγή πότε θα κλείσει. Θα γιατρευτεί η πληγή του για να δουν πότε θα είναι ο καιρός να γιατρευτεί και η δική τους πληγή. «Δεν ξέρω βέβαια», σημειώνει η Ευθυμία μοναχή, «μα νομίζω πως η γέρη και ξύλινη πληγή ενός πλάτανου δεν γιατρεύεται. Πολύ πιθανόν ο πλάτανος να θυμόταν την προώρηση του Αγίου και υπακούοντας σε αυτή μάζεψε την σχισμή του». Ο Γιώργιος Καλυβόπουλος μας πληροφορεί το 1912 πυρετώντας ως δάσκαλο στη Βύσανη. Ήταν η εποχή των Βαλκανικών πολέμων. Από την αρχή εκείνου του χρόνου γινόταν πολλής λόγος για τον Άγιο Κοσμά και τις προφητείες του σε όλα τα γύρω χωριά. Οι τσαραπλανιώτες και τα άλλα χωριά περιμένουν την σειρά τους για την απελευθέρωση. Το είπε ο Άγιος Κοσμάς. Τον Φεβρουάριο του 1913 ο ελληνικός στρατός ελευθέρωσε τα Γιάννενα και εν συνεχεία γίνεται καθάριση της Δυτικής και Βορείου Ηπείρου. Η Ελλάς αποτείναξε τον τουρκικό ζυγό από το Αργυρόκαστρο, Τεπελένη, Κλεισούρα. Εν τω μεταξύ ελευθερώθηκαν και τα τσαραπλανά. Ο στρατός ετοιμάζεται εν συνεχεία να ορμήσει στην Αυλώνα και στο Δειράχη, αλλά τα προσωπικά ενδιαφέροντα της Ιταλίας, η αδιάλακτη πολιτική της, αναγκάζει την ελληνική πολιτική να σταματήσει την προέλαση του ελληνικού στρατού. Εν συνεχεία, οι μεγάλες δυνάμεις μόνες τους θα οριοθετήσουν τα σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας. Η οριοθέτηση αυτή εμεροληπτήσε υπέρ της Αλβανίας και αδίκησε την Ελλάδα. Η Βόρειος Ήπειρος έμεινε μέσα από τα αλβανικά σύνορα. Ολόκληρη η Ήπειρος αντέδρασε έντονα. Υπό την αρχηγία του Μητροπολίτου Δρινοπόλεως Βασιλείου και με λίγους κληρικούς οργανώθηκε και σχηματίστηκε προσωρινή κυβέρνηση υπό τον Γεώργιο Ζωγράφο, η οποία με θυσία μεγάλη χρήματος, αίματος και φταπαρνήσεως ανέλαβε τον υπέρ της ελευθερίας αγώνα και ανάγκασε την κυβέρνηση της Αλβανίας να έρθει σε διαπραγματεύσεις ώστε να αναγνωρίσει και να εγγυηθεί αν όχι την πολυπόθητη ελευθερία, οπωσδήποτε όμως την εθνική και διοικητική ελευθερία των υπηρωτών. Έτσι αναγκάστηκαν οι μεγάλες δυνάμεις να αναγνωρίσουν την συμφωνία αυτή. Το υπηρωτικό ζήτημα λύθηκε προσωρινά. Η Βόρειος Ήπειρος όμως έχει πολλά βάσανα ακόμη να περάσει και ως τώρα παραμένει αλύτρωτη. Όταν ο Άγιος Κοσμάς δίδαξε στα τσαραπλανά στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στο αλώνι του Τσάβαλου, τον ρώτησαν πότε θα έρθει το ποθούμενο. Πήρε ένα παλούκι, το έβαλε μέσα στη σχισμή ενός δέντρου και είπε: «Άμα κλείσει το δέντρο και κλειστεί μέσα του το παλούκι, τότε θα έρθει το ποθούμενο. Θα γίνει κάποιο σημάδι και να μην φοβηθείτε, να πηγαίνετε βασίλευμα του ήλιου σε εκείνα τα βουνά, όπου θα γλιτώσουν πολλές ψυχές. Μαζί σας μην πάρετε τίποτα, μόνον τις ψυχές σας να γλιτώσετε και δεν θα βαστάξει το κακό περισσότερο από 24 ώρες».
Το σημάδι με το παλούκι στη σχισμή ήταν σημάδι χαράς, όχι φόβου. Το άλλο σημάδι, που δεν αναφέρεται στην προφητεία, είναι σημάδι τρόμου. Επομένως, η προφητεία αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, το σημάδι για το ποθούμενο που θα έρθει τότε. Και στο δεύτερο μέρος, θα γίνει κάποιο σημάδι και θα ακολουθήσει κάποιο κακό. Ύστερα λέει παρακάτω, ότι στα βουνά της Ομαλίας και της Μερόπης θα γλιτώσουν πολλές ψυχές. Εκεί θα καταφύγουν. Άρα δεν πρόκειται για το χρόνο της χαράς, όταν ο ελληνικός στρατός το 1913 χάριζε στους σκλάβους την ελευθερία. Αλλά μιλάει για μεταγενέστερα χρόνια και γεγονότα. Θα έρθει ξαφνικά, ώστε δεν θα υπάρχει χρόνος να πάρουν μαζί τους τίποτε, μόνο να φύγουν για να σωθούν. «Προσπαθώ να διακρίνω», γράφει η Ευθυμία Μοναχή, ανάμεσα στα εξελισσόμενα ιστορικά γεγονότα, για πιο κακό της περιοχής εκείνης προφητεύει ο Άγιος Κοσμάς. Αν κάνουμε μια ανασκόπηση ιστορικών γεγονότων στην περιοχή που εκτείνεται γύρω προς νότων και βορράν των Τσαραπλανών ή αλλιώς Βασιλικού, θα δούμε πως το 1940 στις 28 Οκτωβρίου η πρώτη εισβολή των Ιταλών έγινε από Δρυμάδες, Παγώνη, Δελβινάκη, ακτίνα εντός της οποίας βρίσκονται τα χωριά γύρω από τα Τσαραπλανά. Από την πλευρά της Αλβανίας, στην περιοχή Μέρτζανη Πρεμετή, Αργυρόκαστρο Γεργουτσάτες, είχε παραταχθεί η 23η μεραρχία Πεζικού, Φεράρα, και η τεθωρακισμένη μεραρχία Κένταβρη, ενισχυμένη με βαρύ πυροβολικό. Στις 28 Οκτωβρίου, στις 3 το πρωί, ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι παρέδωσε στον Πρωθυπουργό Μεταξά τηλεσίγραφο ότι οι Ιταλοί ένεκα δήθεν επεισοδίων γενωμένων εις τα ελληνοαλβανικά σύνορα και προς προάσπιση των δικαιωμάτων και της ασφαλείας θα καταλάβουν τα ελληνικά εδάφη, και καλούσε την ελληνική κυβέρνηση να διατάξει τις στρατιωτικές δυνάμεις της να μην αντιτάξουν αντίσταση στα τελικά στρατεύματα που θα κινηθούν στις 6 το πρωί προς τον σκοπό αυτό. Το τηλεσίγραφο αυτό έλεγε σε 3 ώρες. «Πολύ καλά λοιπόν, είναι πόλεμος», απάντησε ο Πρωθυπουργός. «Μήπως υπήρχε χρόνος ετοιμασίας, αμέσου επιστρατεύσεως, μέχρι τις 6 το πρωί?» Γι' αυτό έπρεπε να αντιμετωπίσει την εισβολή η 8η μεραρχία, που ήδη από το 1939 βρισκόταν στη γραμμή Ελέας Καλπακίου Καλαμά με διοικητή τον υποστράτηγο Χαράλαμπο Κατσιμήτρο. Αυτή η μεραρχία θα σηκώσει το βάρος ώσπου να ολοκληρωθεί η επιστράτευση, αλλά και στην Πίνδο του Δαβάκη τα άξια παλικάρια. Μισή ώρα πρώτης εκπνοής του τηλεσυγράφου, στις 5:30, στις 28 Οκτωβρίου, άρχισε η προέλαση των Ιταλών στο μέτωπο Ηπείρου, διεπτά φαλάγκων ταυτοχρόνως. Το χωριό Βασιλικό, με την προέλαση των Ιταλικών δυνάμεων, κατεκλήθη από τους Ιταλούς. Ο ελληνικός στρατός αγωνίζεται με υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανακαταλάβει τα ελληνικά εδάφη της περιοχής αυτής. Το 31ο Σύνταγμα Τσολιάδων στις 17 Νοεμβρίου κατέλαβε το ύψωμα Πελεκάνια και έφτασε στα νότια υψώματα του χωριού Βασιλικό σε άμεση επαφή με τους Ιταλούς. Το 3ο Σύνταγμα, κατά τη νύχτα της 17ης προς 18ης Νοεμβρίου, έφτασε στην Κεφαλοβουλγάρα και έλαβε θέσεις και τις επιχειρήσεις της επομένης. Η 11η μεραρχία, στις 20 Νοεμβρίου, κατέβαλε προσπάθεια να διασπάσει την εχθρική τοποθεσία στην κατεύθυνση Ντούσκο-Αϊδονοχώρη για το 31ο Συντάγματος. Η επίθεση εκτοξεύτηκε το πρωί και παρά την έντονη δράση του εχθρικού πυροβολικού και της αεροπορίας, κατά τις εσπερινές ώρες κατόρθωσε να διασπάσει την εχθρική τοποθεσία και να προηθηθεί στο Αϊδινοχώρι. Το Βασιλικό απέχει 5 χιλιόμετρα από το Αϊδινοχώρι και βρίσκεται προς νότον αυτού. Οι Ιταλοί υπεχώρησαν γιατί φοβήθηκαν την ορμή των Τσολιάδων, εγκαταλείποντας το Βασιλικό άφθονο πολεμικό υλικό, μεταξύ του οποίου 7 πυροβόλα των 149, περί τα 200 φορτηγά αυτοκίνητα, 1000 ποδήλατα, 300 μοτοσυκλέτες, άφθονο υλικό διαβιβάσεων
και πολύ ακόμα υλικό. Το τρίτο σύνταγμα πεζικού με τα δύο πυροβολαρχιών κατέλαβε δυτικότερα το χωριό Δρυμάδες. Στις 21 Νοεμβρίου οι Τσολιάδες το 31ο σύνταγμα κατέλαβαν το Ιδονοχώρι και εγκαθιστούν προφυλακές στην αριστερή όχθη του ΑΟΟΥ. Η προέλαση του ελληνικού στρατού συνεχίζεται. Στις 20 Νοεμβρίου έγινε η μάχη του 31ου Συντάγματος που τις εσπερινές ώρες διέσπασε την εχθρική τοποθεσία. Κατά αυτό το ηλιοβασίλεμα φεύγουν οι χωρικοί από το χωριό τους βασιλικό βλέποντας την κατάσταση. Το Ιδονοχώρι ήταν 5 χιλιόμετρα κοντά τους. Φεύγουν και οι Ιταλοί από το Ιδονοχώρι, το οποίο καταλαμβάνουν οι Έλληνες στις 20 Νοεμβρίου και εν συνεχεία καταδιώκουν τους Ιταλούς, οι οποίοι πανικόβλητοι εκενώνουν το βασιλικό, αφήνοντας εκεί τα πολεμοφόδια που αναφέραμε. Οι Έλληνες καταλαμβάνουν το βασιλικό την ίδια μέρα. Επειδή όμως το 31ο Σύνταγμα βρισκόταν στο βασιλικό στις 21 με 22 Νοεμβρίου, η Ιταλική αεροπορία βομβάρδιζε συνέχεια τις θέσεις τους. Άρα, βομβάρδιζε 24 ώρες συνεχόμενα. Οι κάτοικοι όμως του χωριού εν τω μεταξύ είχαν εξαφανιστεί. Είχαν κρυφτεί στα βουνά της Μερόπης που γνώριζαν καλά τις κρυψώνες τους, τα κύλα των βράχων και τα σκιερά δάση. Ιδού η επαλήθευση της προφητείας του Αγίου Κοσμά 13 Αυγουστίνου Κανδιώτη. Η προφητεία αυτή λέγει ότι θα γίνει κάποιο σημάδι, δεν λέγει θα δείτε κάποιο σημάδι ή θα φανεί κάποιο σημάδι. Το σημάδι που έγινε, πιστεύω, σημειώνει η αδερφή Ευθυμία, πως είναι το τελεσίγραφο που έστειλε η Ιταλική κυβέρνηση προς την Ελληνική στις 28 Οκτωβρίου στις 3 το πρωί. Αυτό ήταν ένα γενικό σημάδι. Επιπλέον, θα έπρεπε να παρακολουθούν την εξέλιξη του πολέμου, ώστε όταν προωθηθεί η μάχη προς το μέρος τους, να φύγουν το ηλιοβασίλευμα, να πάνε στα βουνά να κρυφτούν. Έτσι βλέπουμε καθόλου απαληθευμένη την προφητεία 13 του Κατιώτη του Αγίου Κοσμά, το μεν πρώτο μέρος της κατά το 1913, το δε δεύτερο μέρος της στις 20 με 22 Νοεμβρίου του 1940. Δεν ξέρω γιατί στα τσαραπλανά επέμενε τόσο πολύ ο Άγιος Κοσμάς στο να τους δίνει σημάδια για την απελευθέρωσή τους. Πολύ πιθανόν είναι ότι τον ρωτούσαν επανειλημμένος και τους έδινε καινούργια σημάδια. Ίσως για να τους προκαλέσει την ελπίδα και την πίστη στην Ανάστασή τους. Έτσι, πάλι στα τσαραπλανά εκφώνησε και αυτή την προφητεία του. Το ποθούμενο θα έρθει όταν θα έρθουν δυο πασχαλιές μαζί. Προφητεία 12 Αυγουστίνου Κανδιώτη. Δυο πασχαλιές μαζί, δηλαδή Πάσχα και Ευαγγελισμός, συνέπεσαν στις 25 Μαρτίου του 1912 σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο. Το ενδεικτικό του το σημάδι εκπληρώσεως της προφητείας συμπίπτει χρονολογικά από πλευράς έτους με την επαλήθευση των προφητείων 10, 11 και 13 Αυγουστίνου Κανδιώτη. Δηλαδή, όταν τελείωσε η χρονιά της συμπτώσεως των δύο εορτών και πριν έρθει το Πάσχα του 1913, έγινε η απελευθέρωση της Ηπείρου. Τα ιστορικά στοιχεία για την εκπλήρωση της 12 του Αυγουστίνου Κανδιώτη είναι τα ίδια με αυτά που αφορούν και στις προφητείες 10, 11 και 13 Κανδιώτη και δεν χρειάζεται να επαναληφθούν. Μια δεύτερη επαλήθευση της προφητείας 12 Κανδιώτη βλέπουμε να γίνεται κατά το εγγύς παρελθόν στις 7 Απριλίου του 1991, όταν συνέπεσε πάλι το Πάσχα με την εορτή του Ευαγγελισμού, δηλαδή στις 25 Μαρτίου του 1991 με το παλαιό ημερολόγιο. Ακριβώς όπως το 1912. Κατά την δεύτερη αυτή εκπλήρωση της όμως, η προφητεία αφορά την Βόρειο Ήπειρο και την Αλβανία, χώρο στον οποίο ιδιαίτερα έδρασε και δίδαξε και ίδρυσε σχολεία και ξεφώνησε διάφορες προφητείες ο Άγιος Κοσμάς. Μετά το κλείσιμο των εκκλησιών και την απόλυτη καταπίεση κάθε θρησκευτικής ελευθερίας, χριστιανικής ομολογίας, λατρείας που επέβαλε το σύνταγμα του δικτατορικού κομμουνιστικού καθεστώτος, το Εμβέρ Χόντζα, επιβάλλοντας τον πλήρη αθεϊσμό και διώκοντας τους χριστιανούς με σκληρούς διωγμούς, κατάφεραν οι Ορθόδοξοι χριστιανοί των τυράννων να πάρουν πίσω
στις 3 Απριλίου του 1991 τον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Στις 30 Μαρτίου όμως, την Κυριακή των Βαΐων, που έγινε η δεύτερη Θεία Λειτουργία, εκατοντάδες πιστοί κατέκλυσαν τον Ναό του Ευαγγελισμού και με την καταφανή συγκίνηση παρακολούθησαν την Θεία Λειτουργία. Στο τέλος εμίλησε ο θεολόγος Δημήτριος Μπεντούλης, μη παραλείποντας να τονίσει με έμφαση τα γεγονότα της αθεϊστικής εκστρατείας του 1967. Εδώ όμως πρέπει να σημειωθεί πως τα γεγονότα αυτά συμβάδισαν με την ημέρα των πρώτων ελευθέρων εκλογών στην Αλβανία που έγιναν την ίδια Κυριακή, 31 Μαρτίου, και που ήταν αποτέλεσμα διαφόρων εξεγέρσεων, καταρχήν των φοιτητών, στις οποίες όμως συμμετείχε πλήθος άλλων πολιτών που ζητούσαν εκλογές και διάφορα άλλα αιτήματα. Τόση ήταν η ορμή τους, ώστε γκρέμισαν ένα τεράστιο άγαλμα περίπου 10 μέτρων του Εμβέρ Χόντζα στην πλατεία Σκετέρπεϊ, ξεπερνώντας τα εμπόδια των δυνάμεων της αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς. Τα ίδια έκαναν στην Κοριτσά και στο Αργυρόκαστρο, καταστρέφοντας όλα τα αγάλματα του δικτάτορα Χόντζα. Οι εξεγέρσεις αυτές επίεσαν τον Αλία, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον Χόντζα μετά τον θάνατό του, ώστε να αναγκαστεί να κάνει διάφορες υποχωρήσεις και να προβεί στις ελεύθερες εκλογές της 31ης Μαρτίου. Στην ιστορική συνέχεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο. Η αλβανική κυβέρνηση επέτρεψε την είσοδο στην χώρα του Πατριαρχικού Εξάρχου, Επισκόπου Ανδρούσης, καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστασίου Γιαννουλάτου, παραχωρώντας εις αυτόν βίζα περιορισμένης χρονικής διαρκείας. Στις 16 Ιουλίου του 1991 μπήκε στην Αλβανία και έγινε δεκτός με μεγάλο ενθουσιασμό από πλήθος πιστών και από λίγους ιερείς. Στις 21 Ιουλίου τον υποδέχτηκαν στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου με εγκάρδιο ενθουσιασμό. Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Τυράννων και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιος ευεργέτησε με την φιλότιμη προσφορά και τις θυσίες του την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας. Έτσι, μετά από τόσους διωγμούς, η Εκκλησία των Κατακομβών της Αλβανίας βγήκε από τις κατακόμβες της. Οι δραστηριότητες της Εκκλησίας εν συνεχεία ανεστήλωσε ναούς, μοναστήρια και την Μονή του Αγίου Κοσμά στο Κολικόντασι, όπου βρίσκεται ο τάφος του. Τα ιερά του λείψαν να κατέχει η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, αλλά η δικαιοσύνη απαιτεί την απόδοση μέρους του ιερού τούτου λειψάνου στην γενέτειρά του, διότι αν δεν γεννιόταν εδώ, στο Μέγα Δένδρο, δεν θα τον είχαν εκείνη σήμερα. Αλλά ας επανέλθουμε. Μετά από αυτή την ιστορική παρέμβαση στην προφητεία 12 του Αυγουστίνου Καντιώτη, του Αγίου Κοσμά, το πεθούμενο θα έρθει όταν θα έρθουν δύο πασχαλιές μαζί. Εκ των ανωτέρω εκτεθέντων στοιχείων βλέπουμε ότι η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε πρώτον κατά το 1912-13, οπότε απελευθερώθησαν τα υπόλοιπα ελληνικά εδάφη από τον τουρκικό ζυγό. Όχι όμως όλα, αλλά και κατά τον Μάρτιο του 1991, όταν έγινε ουσιαστική πτώση του δικτατορικού κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία και η Εκκλησία των Κατακομβών της αποτείναξε την επιτύμβιο πλάκα από πάνω της. Και η Εκκλησία των Κατακομβών της αποτείναξε την επιτύμβιο πλάκα από πάνω της και συνανεστήθη μαζί με τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστό εκ του τάφου το Πάσχα του 1991. Συναφής προς την 12 Αυγουστίνου Καντιώτη είναι και η εξής προφητεία. Θα έρθει όταν έρθουν δυο καλοκαίρια και δυο πασχαλιές μαζί. Προφητεία 31 Αυγουστίνου Καντιώτη. Η ίδια προφητεία αυτολεξή βρίσκεται στο αλβανικό χειρόγραφο. Θα έρθει όταν έρθουν δυο καλοκαίρια και δυο πασχαλιές μαζί. Προφητεία 6α αλβανικού χειρογράφου. Επίσης στη συλλογή Καλυβόπουλου έχει καταχωρηθεί η προφητεία. Θα είναι δυο καλοκαίρια και δυο πασχαλιές μαζί. Προφητεία 11
Καλυβόπουλου. Ως προς τις τρεις τελευταίες προφητείες, 31 Καντιώτη, 6 Α Αλβανικού Χειρογράφου, 11 Καλυβόπουλου, είναι φανερό πως πρόκειται για την ίδια προφητεία. Συγκρινόμενες οι προφητείες αυτές με την 12 του Αυγουστίνου Καντιώτη, βλέπουμε πως δεν ταυτίζονται μαζί της νοηματικά ως προς το δεύτερο μέρος τους, διότι σε αυτές προστίθεται η φράση «Δυο καλοκαίρια μαζί», που υπονοούν συνεχιζόμενη τη ζέστη κατά τους χειμερινούς μήνες, παράταση καλοκαιριού. Δυο καλοκαίρια συνεχόμενα. Είδαμε πως η προφητεία 12 του Καντιώτη εκπληρώθηκε τον χειμώνα του 1912-13. Ιστορικά ταυτίζεται το δεύτερο μέρος της προφητείας 31 Καντιώτη, 6 Α Αλβανικού Χειρογράφου και 11 Καλυβόπουλου με τις καταστάσεις του χειμώνα 1912-13. Ο χειμώνας της χρονιάς αυτής ήταν ένας από τους βαρύτερους χειμώνες που γνώρισε η Ήπειρος τα τελευταία εκείνα χρόνια. Και ενώ οι απώλειες κατά τις μάχες για τον ελληνικό στρατό ήταν σχετικά χαμηλές, όμως οι μονάδες του είχαν κυριολεκτικά αποδεκατιστεί από τις ψήξεις, τα κρυοπαγήματα και την υπερκόπωση. Αυτή ήταν και η αιτία που υποχώρησε ο διάδοχος Κωνσταντίνος τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ταχύτερα για την κατάληψη των Ιωαννίνων, ενώ ήθελε να προωθήσει σύντομα την προέλαση του στρατού του για να καταλάβει και την υπόλοιπη Ήπειρο. «Μου πέρασε από την σκέψη», σημειώνει η ηγουμένη Ευθυμία. «Μήπως τα δυο καλοκαίρια», που λέγει η προφητεία, «δεν αφορούν παράταση του καλοκαιριού με καύσωνα κατά τον χειμώνα, αλλά μήπως παρουσιάστηκε φαινόμενο καύσωνος κατά την άνοιξη του 1912, όπως είδαμε στις δυο πασχαλιές μαζί. Δηλαδή, όχι θερμοκρασίες φυσιολογικές ή έστω μέρες ζεστές. Και συνεχίστηκε μέχρι το καλοκαίρι, ώστε να έχουμε συνεχόμενη καλοκαιρία κατά το 1912. Γι' αυτό ζήτησα πληροφορίες από το αστεροσκοπείο Αθηνών για τη μέγιστη θερμοκρασία των ημερών από τις 15 Τρίτου του 1912 μέχρι τις 15 Τετάρτου του 1912, συμπεριλαμβάνοντας την 25η Μαρτίου 1912 που συνέπεσε ο Ευαγγελισμός Πάσχα μαζί. Σύμφωνα με τα δοθέντα στοιχεία που λάβαμε από το αστεροσκοπείο, στις 25 Μαρτίου του 1912, του παλαιού ημερολογίου που υπήρχε τότε, η θερμοκρασία ήταν 15,6 βαθμούς Κελσίου, αλλά και κατά το διάστημα 15 Τρίτου 1912 μέχρι 15 Τετάρτου 1912 η θερμοκρασία ήταν πολύ φυσιολογική για την εποχή του. Κανένας καύσωνας. Επομένως, η τριλογία της προφητείας αυτής παραμένει ισέτη ανεκπλήρωτη. «Φυσικά εγώ», αναφέρει η μοναχή Ευθυμία, «δεν έχω κανένα προφητικό χάρισμα, ούτε μπορώ να πω πότε θα εκπληρωθεί η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Πώς μπορώ εγώ να πω κάτι τέτοιο? Σίγουροι είμαστε μόνο για όσα πραγματοποιήθηκαν έναν χρόνο και δια ιστορικών γεγονότων. Προβλέψεις επιστημονικές για διάφορα θέματα βάσει επιστημονικών στοιχείων μπορούμε να δεχτούμε από ειδικούς επιστήμονες. Αυτοί, από επιστημονικής πλευράς, βάσει πειραματικής εμπειρίας και παρατηρήσεων, φαινομένων και μελέτης, μπορούν να κάνουν πρόβλεψη, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την πρόγνωση του καιρού και άλλα όμοια. Τούτο όμως δεν έχει καμία σχέση με το προορατικό χάρισμα και την αγιότητα του Αγίου Κοσμά, καθώς και των άλλων Αγίων Προφητών και των χαρισματούχων της Εκκλησίας μας. Την επιστημονική πρόγνωση δεν την απορρίπτουμε, αλλά και δεν την εμπιστευόμαστε, όπως εμπιστευόμαστε και είμαστε πεπισμένοι για την εκπλήρωση στο μέλλον προφητιών των Αγίων. Εφόσον μάλιστα έχουμε την εμπειρία της επαληθεύσεως τόσων προηγούμενων προφητιών του Αγίου Κοσμά. Η ακραία κλιματολογική κατάσταση της υπάρξεως δύο καλοκαιριών που αναφέρει ο Άγιος Κοσμάς τώρα πλέον δεν μας είναι διανόητη. Παράξενα καιρικά φαινόμενα βλέπουμε στην εποχή μας από μετεωρολογικής πλευράς που μας εκπλήσουν και νομίζω πως δεν έχουν άλλοτε ξαναφανεί. Βλέπουμε πως χάνουμε τα όρια των εποχών. Σιγά σιγά ατονούν οι ενδιάμεσες εποχές μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού με τάση να υποχωρήσουν. Έτσι λοιπόν,
από πλευράς επιστημονικής προγνώσεως μπορούμε να δεχθούμε την κλιματολογική αλλαγή, την οποία εξάλλου σε κάποιο βαθμό την βλέπουμε και σήμερα. Βεβαίως, δεν πρέπει να θεωρηθώ ότι προσπαθώ να εξηγήσω αυτήν την προφητεία του Αγίου Κοσμά ή οποιαδήποτε άλλη προφητεία δια της ορθολογικής ή πειραματικής μεθοδολογίας της επιστήμης. Τις προφητείες του Αγίου Κοσμά τις δέχομαι ολοκαρδίως δια της ακαρδάντου πίστεως ή στην αγιοπνευματική ενέργεια που διείσδησε στην και καθαρμένη και φωτισμένη και θεωμένη ψυχή του. Όμως οι προφητείες του Αγίου Κοσμά πραγματοποιούνται μέσα στο χρόνο της ιστορίας. Ταυτόχρονα στον ίδιο χρόνο κινείται και κάθε άλλη ενέργεια πάνω στη γη, είτε επιστημονική, πολιτική, είτε τεχνολογική. Και όλα αυτά συνυφαίνονται στην εν χρόνο ζωή μας. Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως είναι δυνατόν τούτο να συμβεί, διότι όσο λιώνουν τα παγόβουνα, οι κλιματολογικές συνθήκες του πλανήτη μας μεταβάλλονται. Η κατάσταση αυτή του θερμοκηπίου απασχολεί όλους τους ειδικούς επιστήμονες ένεκα της διαρκούς αυξανωμένης θερμότητας στον πλανήτη μας και της δυσκολίας της αναχαιτήσεως του θερμοκηπίου τούτου, ένεκα του τρόπου ενεργητικότητας που παρουσιάζει η σημερινή δυνατότητα της ζωής μας. Η ενεργειακή κατανάλωση επιβαρύνει συνεχώς την ατμόσφαιρα με αέρια θερμοκηπίου και έτσι η αύξηση της θερμότητας και οι άλλες επιπτώσεις είναι απειλητικές για τη ζωή μας. Η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεπάγεται αλλαγή του κλίματος, ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασία του εδάφους και άλλα. Όλα τα παραπάνω τα εξέθεσα, σημειώνει η ηγουμένη Ευθυμία, γιατί πιστεύω πως το θερμοκήπιο έχει απόλυτη σχέση με την προφητεία 31 Καντιώτη, 6 Α Λιβανικού και 11 Καλυβόπουλου και μας πείθει το φαινόμενο τούτο, δηλαδή η υπέρβαση του φράγματος των εποχών. Πόσο είναι δυνατόν να έρθουν τα δύο καλοκαίρια του Αγίου Κοσμά, μόνο που δεν μας είναι γνωστό περί ποιων γεγονότων προφήτευε ότι θα λάβουν χώρα, ότι θα έρθουν τα δύο καλοκαίρια. Ασφαλώς πρόκειται για την εποχή του θερμοκηπίου που διαρκώς θερμαίνει τον πλανήτη μας. Όταν λοιπόν από κλιματολογικής πλευράς έρθουν τα δύο καλοκαίρια της προορίσεως του Αγίου Κοσμά, ποιος ξέρει τι έχουμε να δούμε τότε. Εγώ όμως, τελειώνει η ηγουμένη Ευθυμία, δεν είμαι προφήτης για να προβλέπω. Εξάλλου δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το εξής. Η προφητεία της ομάδας των τριών νομιών προφητιών έχει δύο μέρη. Άλφα μέρος, οι δύο πασχαλιές. Δεύτερο μέρος, τα δύο καλοκαίρια. Αν τα διαιρέσουμε σε πρόβλεψη δύο διαφορετικών γεγονότων, μπορούμε το πρώτο να το θεωρήσουμε ήδη πραγματοποιημένο το 1912-13. Και όταν έρθουν και τα δύο καλοκαίρια, να δούμε και κάτι άλλο που μπορεί να συμβεί. Όπως όμως διατυπώνεται, δεν νομίζω ότι η προφητεία μας δίνει περιθώρια για μια τέτοια χρονική διαίρεση όπως συνέβη με την προφητεία 13 Καντιώτη. Και σε αυτό το σημείο η απόψινή εκπομπή μας λαμβάνει τέλος.